Έχεις πολύ υπομονή σημαίνει. Του γαδάρου. Θέλω να κάνω τούβλον τούβλον μόνο του μόνο του μόνο κάνω. Άμα θέλεις να καμείς, να αλλαγείς τη ζωή σου, κάμε την τώρα, δεν περιμένεις άλλο. Λοιπόν, νέος. Στα 32. Εσωστρεφής αρκετά και αγρότης. Αγρότης, εσωστρεφής σίγουρα. Σκεφτείτε μου πολύ πίεση αγαμό το podcast. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μιχάλης Μιχαηλίδης σήμερα μαζί μας από το Αυγόρου. Ε, ο Μιχάλης έχει να μας πει μια πολλά έτσι και προσωπική και διαφορετική ιστορία, διότι ε, από αλλού εξεκίνησε και αλλού κάπου αλλού είσαι τώρα. Μιχάλη μου, καλώ όρισε. Καλώ σα γεύραμε. Σου πέντε χρόνια να σε δω. <laughs> ε, Ενώ ε, 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 ωραία, ξέρει που σε δω με δύο κάμερε με τι φάτσε μα. Του πόσο φω. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. ευχαριστώ που με κάλεσε. Πε μα να δούμε. Έχει πέντε χρόνια να σε δω, όντω. Ε, και κόσμο που να σε δει πρώτη φορά τώρα. Μιχάλη Μιχαηλίδη. Από πού να ξεκινήσουμε. Δικηγόρο επίση τελειωμένο, να τα λέμε και αυτά. Ναι, μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και έναν καιρό. Θέλει να πάμε σε εκείνη την εποχή. Να πάμε, να πάμε για δύο ή. Έτσι, σύντομα. Ναι, 10 με 14 εσπό Αγγλία. Νομική, επειδή νόμιζα ότι θέλω να γίνω δικηγόρο. <laughs> Ενόμιζε. <laughs> ε, νόμιζα. <laughs> Όπω νομίζουμε όλοι στο Λίγιο ή στο σχολείο, δεν ξέρουμε σήμερα να θέλουμε να κάνουμε. Άσκησε το. Περίπου μισή χρόνια, yeah. επειδή ήθελα πραγματικά να δω μια ευκαιρία. Σε ποιον κομμάτι τη ε, δικηγορία, ίσω. Ε, corporate κυρίω. Mm. Το όχι τόσο ωραίο κομμάτι τη δικηγορία. Yeah. Ε, ναι, ενώ οι σπουδέ μου αρέσαν πάρα πολλά, και είμαι πολύ ευχαριστημένο ε, με τον Ιωάννη Πέκαμνα. Εν τούτη, όταν ξεκίνησα να εξασκούν το Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που δεν ήξερα πώ να το καλύψω. Ήταν το κενό στο ότι εμπίγε που τη θεωρία εντελεί στην πράξη, ή ήταν και το κενό του ότι ε, μάλλον εσύ σε κάλυψε έναν ω Μιχάλη. Δεν μου άρεσε σαν επάγγελμα. Ήταν ωραίε σπουδέ, αλλά Α. το επάγγελμα στο τέλο τη ημέρα δεν ήταν για ε, μένα. Τούτο στα τρία χρόνια πότε το κατα... ξεκίνησε να το καταλαβαίνει ή να το νιώθει. Ναι, ε, σίγουρα κάπου στα μισά. Mm. Και μετά πλάντε εξάλλου ανάμιση χρόνο, τζουμπαγκανή. <laughs> Ευτυχώ δηλαδή. Ναι, κάπου στα, κάπου στα μισή χρόνια πήρα την απόφαση να, να σταματήσω και επειδή δεν ήμουν σύρρος. Και ήταν η επόμενη κίνηση ε, αποφάσισα να πάω όσο πιο μακριά από την Κύπρο γίνεται για να δω αν έρθει η έμπνευση δεν ξέρω τι έμπνευση, δεν είμαι για το αλλά ναι, θέλα, να βρω... Και αποφάσισες να αλλάξεις ήπειρο. Άλλαξα ήπειρο, ναι. Επίσης Αυστραλία Ήταν νομίζω Γενάρης του 18 Ναι, Γενάρης του 18 ναι. Και δεν ξεκίνησα το ψάξιμο Παρένθεση Και διέκοψε μου ό,τι θέλεις Επειδή να ξεκίνησα αφλιαρό Έφυγε από Αυστραλία Και επειδή δεν ήμουν ακριβώς σίγουρος Ήταν να κάνω επειδή στην Αυστραλία, πώ προέκυψε να επιλέξει την Αυστραλία, Ηλικία. Κυριολεκτικά ήταν το πιο μακριό που μπορούσα να σκεφτώ. Επειδή είσαι ένα πρόγραμμα του Working Holiday Visa, που δίνει σου Βίζα για ένα χρόνο για δουλειά, εφόσον είσαι κάτω των 30, και εφόσον υπάρχει εν λόγω συμφωνία μεταξύ τη χώρα σου και τη Αυστραλία. Α, και υποφελήθηκε τούτου. Ναι. Και σε ποιον τομέα εργάστηκε ενώ μπορεί δεν μπορείς, δεν μπορείς να κάνει οτιδήποτε, ε, ξεκίνησα απλά στο hospitality industry. Μόλι σε πια για να μπορώ να πληρώνω νίκη, επειδή το νίκη στη Μελβούρνη συγκεκριμένα από πια ήταν. Α, αποφάσισε στη Μελβούρνη, είναι σε κανούσε ενώ δει πια. Ναι, ξεκίνησα με Μελβούρνη και μετά κατέληξα στη μέση τη Αυστραλία, στη μέση του Πούποτε, βασικά. Άρεσε και μου που πάντα η φύση, και να είμαι έξω, και να κάνω πράγματα με τα σέρκα μου, και να, με, με, να δουλεύω με με δέντρα, με ζώα, με τούτα ούλα. Ε, στο Αυγόρο, εν ναι. Ναι, στην, στο Αυγόρο, στην Μαρχιέρα Μοχό του. Για ποιον ξέρει, κοτσινοχώρκα. Red Villages. Ναι. <laughs> ναι <laughs> ε, ε, και, ναι, κλείνει η παρέθεση. Και είχα στο πίσω μέρος του νόμου ότι μπορεί τούτο να θέλω να κάνω. Να ασχοληθώ με τη γη επαγγελματικά. Άρα σκέφτεσαι το. Λίγο αλλά δεν είμαι σίγουρο. Έπρεπε, έπρεπε, να πάω να δοκιμάσω να κάνω κάτι για να δω. Τέλο είναι να είναι. Ε, ναι, πια στην Μελβούρνη, ξεκίνησα να κάνω διάφορε δουλειέ απλά για να μπορώ να πληρώνω νίκη. Και ψάχνα παράλληλα δουλειά σε φάρμα. Περίπου 15-20 μέρε που την ημέρα μου πήγα, σε φάρμα συγκεκριμένα, α πούμε. Ναι. σε... Ναι, ήθελα φάρμα που να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα για να. Δεν ήθελα πούμε, σε μια... να πάω σε μια φάρμα που κάνει μόνο γάλα ή μόνο πατάτε ή μόνο. Ε, σιτηρά. ήθελα να πάω σε μια diverse φάρμα για να δω πού τραβώ παραπάνω. και Πια... Ναι, 15-20 ημέρε που τη μέρα που πήγα, ήβρα. Ανοίχτηκε μια θέση, έστειλα του ένα email, πιάσαμε τηλέφωνο, ξαναπιάσαμε τηλέφωνο, ξαναπιάσαμε τηλέφωνο. Ήταν Κυριακή πρωί. Είχαμε την αίτηση, το απόγευμα τα τηλεφωνήματα και μετά, και μετά γύρω στι 8.30 θυμούμε, έπιασα το τελευταίο τηλεφώνημα που έλεγε Θέλουμε σε. Μπορεί να είσαι εδώ με την Πέμπτη το πρωί τα τηλεφωνήματα ήταν τύπου. Με τον ιδιοκτήτη τη φάρμα. Α, έτσι ο καμμένη συζήτηση να δει αν όντω το του κάμισε, α πούμε. Ακριβώ. Ah, okay. Ακριβώ. Ε, Σημείο σε μου με Η φάρμα ήταν τέσσερι ώρε δυτικά του Σίτνεϊ. Φαντάζομαι να μετακομίζει. Ε, ναι, γιατί είχα μόλι ξεκίνησα να δουλεύω στη Μελμπούρνη, ήρθα ένα, 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 μικρό δωμάτιο σε, σε, σπίτι με άλλα παιδιά που Ισπανία και Ιταλία. Ναι, είχαν μπει σε μια ρουτίνα αλλά ήταν πάρα πολλά καλή ευκαιρία, πρέπει να πάω και έτσι κυριακή νύχτα κλείσα εισιτήρια για Σίτνεϊ πετούσα τετάρτη πρωί έμεινα μια νύχτα στο Σίτνεϊ την επόμενη μέρα έπαιξα τέσσερις ώρες τρένων συγνώμη, 3 ώρες τρένων και οποία δυτικά του Σίτνεϊ σε μια πόλη που τη λένε Goldburn που ήταν η πρώτη πόλη στα μέσα Η φάρμα ήταν εκεί. Όχι. Α, ήταν ακόμα. Η φάρμα ήταν ακόμα 50 λεπτά που γιώμαι. Έξω από ένα χορκό που το αλλού ταράλγκα. Πιο μίτσι είναι και από τα αυκόρου, φαντάστο. Έχει πιο μίτσι είναι χορκό που το αυκόρου. Και ακόση κατοίκη νομίζω. Μια παπ και ένα καφέ. Ήταν και από συχνά ζάμε. Κατοίκη πόσοι. Και ακόση, 15 χιλιόμετρα από εκείνον το χορκό, είναι ακριβώ μέσα στο χορκό. Και ξεκίνησα να δουλεύω σε μια από τι πιο μικρέ φάρμε τη Αυστραλία, όμω δεν υπάρχει πιο μεγάλη φάρμα στην Κύπρο που γίνει και τα μεταβούνται στο μικρές της Αυστραλίας, Α, σε εκτάσεις. Αρα σχετικά, αν αναλογικά έφταση. με την Αυστραλία μικρή, ναι, ναι, αλλά αν ναι. ναι. το συγκρίνεις με την Κύπρο φαντάζομαι... Είναι γύρω στα 850 δεκάρια. Τι yeah. είναι τα παραγωγή γινέκαμε μαν? Τα πάντα που αυγά μέχρι βοδινόκια κρέας, και τα πάντα στον διάμεσο. Oh. Κοτόπουλα, παπιές, χοιρινά, λαχανικά, μέλι. Άρα πάντα. μιλούμε για μεγάλη έκταση. 850 δεκάρια, αν είσαι φάρμα στην Κύπρο, 850 δεκάρια. Τι Δη... να τότε. Να στη φάρμα. Ε, ε, πάει, τσάμε. Δεν το παιδί για όλε τι δουλειέ. Περίμενε, επίσης έκαμε στην πρώτη συνάντηση και μετά να μου γίνει. Εξή, την επόμενη μέρα. Ε, συγγνώμη, Α, έμεινε στη φάρμα. Ναι, σημείωσε ότι η Αυστραλία ε, λέει σου ότι αν κάτσεις περίπου τρει μήνες και δουλέψεις σε φάρμα στο μακριά που, που πωλείς πρέπει να είναι πολλά remote φάρμα κάνω σου extend τη βίζα σου ή ακόμα ένα χρόνο Α, ναι. Είχε πλάνο κύριε Μιχάλη ε, Στην αρχή ναι μετά ε, αλλάξα γνώμη ναι, ξεκίνησα να δουλεύω στην, στη φάρμα. Ε, ναι, όπω είπαμε, το παιδί για όλε τι δουλειέ. Δηλαδή, να μπω κάμε. Καταρχά, η ημέρα μου ξεκίνησε η ώρα 5 το πρωί, και γύρω, γύρω, στις το γύρω είναι γύρω στι 6-7 το απόγευμα. Και ήταν χειμώνα όταν πήγα στη φάρμα, οπότε έξυπνουν το πρωί, ήταν πλήν 6-7 βαθμοί, επειδή ήμασταν σε υψόμετρο. Ε, ξεκινούσα να... Το πρωί πρέπει να ανοίξει σκόντε να βγουν έξω. Μετά ήταν το Άρμπεργκμαν τη Αγελάδα. Μετά ήταν το Τάισμαν των Γουρονιών και των Πάπιων. Μετά πρέπει να διορθώνουμε του φράχτε τη περίφραξη. Που είναι τελειώνει η διορθώση. Ήσουν μαζί με άλλου. Ένα farm manager. Oh. Και τον ιδιοκτήτη. Και εμένα είναι η οικογένεια του ιδιοκτήτη στη φάρμα. Οκ. Okay. Επαρήχες σου, ας πούμε, ένα χώρο εντός της φάρμας για να μένεις, ναι. φαντάζομαι. Ε, στο σπίτι μαζί τους. Α, οκ. Ναι, που ήταν καλά, το βλέπαν πολλοί οι εργοκτηνοτρόφοι στην Κύπρο που έχουν το προσωπικό του σε άθλιες συνθήκε διαμονή. Σα ανοίξα στο σπίτι του. Ανοίξα, ανοίξα του ότι τους, σε πήρε ναι. τη δουλειά του. Ε, 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 ας, ήταν μια πέντα μελή στη Βουγγένα με τα μωρά του που ανοίξαν το σπίτι του σε ξένο. Ναι. Και τρώμε στο ίδιο τραπέζι. να ε, τα δούμε ε, στην Κύπρο, ναι. νομίζω, γιατί εκτό που το να αξιοποιούμε τον εργατικό δυναμικό ε, να... ναι, από άλλε χώρε. νομίζω να αξιοποιούμε απαραίτητα. Ναι, και μετά λέμε να προφανώ. Δυστυχώ. Μάλιστα. ναι, και μερικού μήνε και έμαθα πάρα, πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Όμω αρκετά, επειδή κάνω λάθη ακόμα συνέχεια. Και ε, ενώ είχα την επιλογή να μείνω για ακόμα ένα χρόνο, λόγω του ότι. Επιάζει ε, τη Visa, ναι, δελικά. το extension. Ε, Έτρωε και θέλω να ξεκινήσω δικό μου enterprise. Μάλιστα. Δική μου επιχείρηση. Οπότε, πού καλύτερο τρόπο να κάνει δύο καλλιέργειε που με στα αυκόρου. Μάλιστα. Με στη μέση <laughs> τη ερήμου των κοτσινοχωρκών. <laughs> και τώρα ξεκινά το άλλο part τη ιστορία του Μιχάλη. Ναι. Το, ε, το, Enterprise, το Project άρα, Nomads. Α, ουσιαστικά ξεκίνησε να είσαι λίγο λοιπόν, μέσα στο νου σου το ότι θέλει να ασχοληθεί με τη γη. Επίε έκαμε εσά το πούμε κάπω την πρακτική σου στην ε, φάρμα που ήσου, ήταν, ναι. στην Αυστραλία. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά σου. Ού, καλά. Ε, στην στροφή που αποφάσισε να. Εντάξει, <laughs> να ήταν λίγο σοκ. Ε, Νομίζω όλοι περιμέναν, όλοι θέλαν να κάνουν καριέρα σαν δικηγόρος, αλλά στην πορεία ήταν πολλά supportive και νομίζω εξεπεράσαν το «Μάνα μου, δεν είμαι σιγουρός ακόμα», αλλά τώρα νομίζω ότι εδεχτήκαν το «Τέλος πάντων, τι τώρα θέλω να κάνω, επειδή τούτο με κάνει χαρούμενο». Ωραία, έρχεσαι στην Κύπρο και πάει στο χωριό σου, στο Αβγόρου. Ναι. Και μετά, μετά φύγει για 6 με 12 μήνε, νομίζω. Δηλαδή, έπαινε. ενώ ήθελα πάρα πολλά να έρθω να ξεκινήσω, με το που ήρθα, ήθελα να ξαναφύγω. Ε, δεν ξέρω γιατί. Ε, Εφεύκειε όμω, ή. Όχι, είχα Έχα ξεκινήσει να κάνω τα διαδικαστικά για άδειε και τα Οπότε δεν 네, είσαι να πάω από ποτέ. Μπορεί γι' αυτό. Nomads Farm. Ναι, έτσι είναι ο κομμάτι παρά τα διαδικαστικά. Λοιπόν, Nomads Farm. Το δικό σου, η δική σου, α το πούμε, επιχείρηση. Μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Το δικό μου project, η δική μου επιχείρηση. Ένα μικρό enterprise. Καταρχά, αξιοποιήσει τη γη σου, αν κατάλαβα καλά. Ναι. You know μικρή έκταση για τα δεδομένα. Ήταν εκεί που αξιοποιηθούν από του δικού σου, ή είσαι απλά μια γίντζε. Και... Δύο μικρά τεμάχια. Το ένα ήταν ένα περιβολή που είχαμε φυτέψει με τον παπά μου πριν 25 χρόνια. Και το άλλο ήταν χωράφι που ανήκει στη γιαγιά μου, που σε κοντινή απόσταση με το περιβολή. Και τα τελευταία 70 χρόνια χρησιμοποιείται για, χρησιμοποιείται για καλλιέργεια πατάτα και ζητηρών. Δηλαδή μόνο καλλιέργειε. Ε, τώρα ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ εγώ και ξεκίνησε η αναγέννηση του. Πώ θέλω να. Ε, για του ίδιου λόγου το αξιοποιεί. Ή... Όχι με τίποτε. Ε, για υιουργικού σκοπού, αλλά. Ε, πολλά πιο diverse, είναι πολλά πιο diverse enterprise. Okay, Μπορώ λοιπόν. oh, να σύρνω Δεν έχει κανένα πρόβλημα. το πιάμε όμως αρχή. Nomads Farm. Βάρ μας λίγο μέσα στην, στο μυαλό του Μιχάλη όταν σκέφτεται τον αρχικά του το project και στο σήμερα που ήδη τρέχει πόσο καιρό. Ε, να σχεδό, δύο χρόνια σχεδό. Αλλά νιώθω ότι ξεκίνησα το επειδή οι δουλειέ ποτέ δεν τελειώνουν και οι δουλειέ είμαι συνέχεια στην αρχή. Και κάνω πάρα πολλά λάθη που στην ουσία παίρνουμε πίσω. Και εντό είναι το πρόβλημα με τη γεωργία. Ένα λάθο να σου πάρει μια σεζόν να το αλλάξει επειδή πρέπει είναι γερικές, εθίες, που εμπορείς, να περιμένει. Έτσι και οι γεωργικέ συνθήκε τέτοιε που μπορεί ολόκληρο να καλλιεργήσει να παραγγείλει κάτι. Οπότε. Ε, νόματς. Ε, νόματς είναι ένα μικρό βιολογικό αγρόκτημα στο Αυγορού, όπως είπα πριν, στην έρημο των Κουλτσινοχωρκών, τον, τον Ιζότοδο, που ξεκίνησε, όπω είπα πριν, σχεδόν δύο χρόνια και λειτουργεί με, με τις αρχές της Περμακουλτούρας. Η Περμακουλτούρα, εξ όνεισης υπόψης, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 στην Αυστραλία που τον Bill Μόλισον και τον David Holmgren και στην ουσία είναι μια επιστήμη που με την οποία σχεδιάζεις οικοσυστήματα που εναρμονίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη με τη φύση. Με τη φύση. Και με τούτον τον τρόπο παραγωγής διασφαλίζει στη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές που είναι πάρα πολλά σημαντικό. Σας <σταστασίλιο> Επειδή μέχρι τώρα, η γεωργοί μέχρι σήμερα, οι πρακτικές που ακολουθούν είναι extracting, δηλαδή πιάνουν μόνο από το χώμα. Εδιούν πίσω στη γη, πιάνουν μόνο. <στασίλιο> ε, σχεδόν χρησιμοποιήσαμε εν, αντλούμε στην αιτία νερών, αρχαίων, που τα υπογέννατα μας για να βοηθήσουμε τις πατάτες χρησιμοποιούμε τεράστιε ποσότητε λιπάσματος ή φυτοφαρμάκων που σκοτώνουν τα πάντα στο πέρασμα του. Και εντάξει, εννοείται ότι δεν το κάνουν επειδή είναι κακοί άνθρωποι. Αλλά έτσι μάθαν. Ναι. ναι. Ε, εσύ τι παράγει, δηλαδή. Έξω. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Ναι, ξεκινήσαμε με. Έχει ο κόσμο να διαφερθεί να. Ναι, θέλουμε πελατολογείο. <laughs> θέλουμε πολύ πελατολογείο. Ε, παράγω βιολογικά αυγά, παράγω μικρές ποσότητες μεγιού, ελαιολάδου. Εσείς δικά σου μελίσσα? Φυσικά. Τα μελίσσα μου είναι και λευκοσιάδικα κιόλας, επειδή έχω τα στην επαρχία λευκοσίας. Ah. Οι λευκοσιάδες είναι πολλά local προϊόν. <laughs> ε, και ξεκίνησα φέτος πειράματα με λαχανικά. Δηλαδή? Ε, τα πάντα ό,τι σκεφτεί να προσπαθήσω να παράξω. Και ο λόγο που λέω πειράματα είναι επειδή λόγω του ότι χρησιμοποιώ φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και συνθετικά λοιπάσματα, ε, να μου πάρει λίγο παραπάνω καιρό να πω να παίρνει σε κάποιον άλλον που oh, θα δηλαδή. χρησιμοποιεί για την ευκολία του. Ε, Όμω είμαι πολλά. Θετικός και νομίζω να δουλέψει απλά να πάρει λίγο χρόνο. Στην αγορά πώς σε, σε βρίσκουμε και πού σε βρίσκουμε. Ε? Στην επαρχία Λευκοσίας θα μας έβρετε μέσω του Miss Fit Union, τα βέβαια κάνουν delivery door to door Στην επαρχία Λεμεσού στο Αγνό, που είναι το πρώτο zero waste grocery store της Κύπρου. Αληθιά. Ναι. Πρώτη Α. φορά να, να το ακούω εγώ. Ναι. Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. <ΣΣ1> Τρία βιολογικά καταστήματα στην επαρχία Λάρνακας τον Green Shop, τον Biopanda και τη Βιοφύση. Υπάρχει ένα μοχό του. Για να μαζέψει ένα τηλέφωνο, να σκάουνισουμε. Πού βρίσκουμε το Nomad Farm στα social media, Instagram και Facebook. Και εσύ σου λέει τα στοιχεία για μένα, Ναι, όλε τι πληροφορίε, ναι, να μα βρείτε. Αναφερθήκε πριν στι καιρικέ ηθίκε. Φέτος Φέτο είχαμε έναν από του πιο δύσκολου χειμώνε. Είχαμε Εξαιρετικό ψύχο. Ναι. Ε, φαντάζομαι ότι τούτο δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Και να περιμένουμε επίση ότι να έχουμε και ψηλέ θερμοκρασίε το καλοκαίρι. 100%. Σίγουρα είναι. Πιο ψηλέ που πέρσι, σίγουρα. Πόσο δύσκολο είναι ε, για έναν αγρότη, και κυρίω έναν νέον αγρότη, να πρέπει να αντιμετωπίσει κάτι που ουσιαστικά είναι ποτέ προβλέψιμο και είναι ένας αστάθμιτος παράγοντας που μπορεί να σου διαλύσει τα πάντα. Πώς το αντιμετωπίζεις στον το πράγμα, αν είναι... Τεχνικές, π.χ. δίχτυοκήπια, θερμοκήπια που μπορούν να κάνουν extend τη σεζόν και να προστατεύσουν που τα πολλά κρεακερικά καιρικά φαινόμενα. Εφαρμόζει κάτι που το δάσει. Ε, να ξεκινήσω πρώτο δίχτυο κύπιο τώρα το καλοκαίρι, επειδή Ιούνιο, Ιούλη, Αύγουστο, δεν νομίζω να καταφέρω να μεγαλώσω τίποτε που να εξπού σε την ούλη την ηλιοφάνεια. Αν τη γάμα σκάμι του στου περσινού, που να μα του κάμι. και επίση μεθόδου Όπω συγκεκριμένα στην περίπτωση μου, στο έναν τότε μάχημα για την ώρα, φυτέψαμε πέρσι με τον αδερφό μου ε, ανεμοφρακτικά. Χρησιμοποίησαμε 7-8 διαφορετικά είδη δέντρο. Που ουσιαστικά βοηθούν σε τι. Ε, να μαζεύουν μεγάλου πράσινου τοίχου σε 3 με 5 χρόνια. Και για παράδειγμα, όταν έχουμε πάρα πολλά δυνατόν αέρα, είναι να προστατεύσουν τι καλλιέργειε μα από αέρα. Και θα τι γυρεύουμε ah. στου γείτονε. να προστατεύσουν. Άρα, τα... Α, τη φύση ουσιαστικά για να προστατεύσει ναι. την ίδια αντί. Είναι πει να βάλει, να, βάλεις, να στήσει κάτι για μέσα. Όχι, όχι. Και να χρησιμοποιήσουμε. Ε, 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 το α και το ω έναν ε, ε, το μικροκλίμα που είναι να δημιουργήσουμε στο περβόλι μέσω των συστημάτων. Καλά, αν τζαδερφό ασχολείται με το. Όχι, απλά έχουμε να λεύκουμε την καλή διάθεσή του. Ε, Πόσα αδερφιά <laughs> είσαστε. <laughs> Είμαστε τρει. Είσαστε τρει ναι. και ασχολούνται με άλλα πράγματα. <laughs> ναι, 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 Ο μικρός σπουδάζει στο εξωτερικό τώρα, σπουδάζει χτινιάτρο. Και οπότε έρθει και Τον τα λεύκουμε. Τον 100%. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος Ο βασικά. Και. Ε, σου φυσιοθεραπεία μετά τη. Είναι νομίζω ο ο ο καλύτερο του πελάτη. Ο ο χειρότερο ο... <laughs> ο... 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 επειδή δεν τον πληρώνω ποτέ. Αλλά εμεί δεν για σέρβις. <laughs> Πόσο δύσκολο είναι ναι, να είσαι γεωργό σωματικά. <laughs> <laughs> <σοματικά>. Δύσκολο. Ε, ειδικά το χειμώνα, 8.30-9.00. Αν δεν πω στο κρεβάτι μου, είμαι πολύ εντυπωσιασμένο είσαι το τέλος της ημέρας είσαι είσαι πάρα πολλά κουρασμένος αλλά αν το συγκρίνω με την προηγούμενη μου δουλειά που στο τέλος της ημέρας ήμουν εγκεφαλικά νεκρός παρά Τη δικηγορία εννοείς. Ναι, παρά το ότι δεν ήμουν σωματικά κουρασμένο, δεν δουλεύει και ο κεφάλαιο μου, ήρθα από εσχολανά. σχολά. Τώρα όμω μπορεί να είμαι φυσικά κουρασμένο, αλλά Γεμίζεις δηλαδή το πράγμα. Πάω κάτω το πρέπει να νιώθω την αποδογία. Και οι δυσκολίε του. Οι δυσκολίε του. Εν είπες καμιά φορά να τα κανεί. Κοίταξε, άμα πάεις μια ημέρα το πρωί στο περβόλιν και δεις τις ορνήθες σου να, ότι ευκείαν από την περίφραξη και μπήκαν μέσα στα λαχανικά και καθαρίσαν τα ούλα με συνοπτικές διαδικασίες τα οποία έπαιρες σου τρεις φυτέψεις. Ε, νομίζω πρέπει να δεις λίγο την αστεία πλευρά τη όλης της κατάστασης διαφορετικά να το παιχνίδι 100% ναι. οπότε ναι, προσπαθώ κάποια πράγματα να τα, να τα βλέπω λίγο πιο θετικά Είπε μου πριν για τις κερδιές συνθήκες, για τις αναποθηκές που τις πλήστες φορές δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, mm. αλλά πρέπει να ζήσουμε μαζί τους. Ε, το κράτος στηρίζει νέου ανθρώπου που θέλουν και έχουν το μεράκι σου να ασχοληθούν με τη γη. Ε, από ό,τι ακούω, στηρίζει. Αλλά. Για να μην κρίνεις, δεν έκανα καμιά προσπάθεια για οτιδήποτε είδου επιδότηση ή εισφορά ή άλλη βοηθειά από το κράτος επειδή μου αρέσκουν τα handouts. Θέλω να κάνω τούβλον τούβλον μόνος μου και να μπορώ όμως σίγουρα με μεγάλη βοήθεια ε, εγώ φάνηκα κάτι που χρησιμοποιώ γη που ανοίγει στους δικούς μου κάποιος που έχει την ευκαιρία ναι ίσως μια κρατική βοήθεια να να γιώνουν που χρειάζεται να ξεκινήσει. Επιδοτούν και ζημιέ όμω. Επιδοτούν ζημιέ. Αν δεν κάνω λάθο, πέρσι οι ζημιέ επιδοτούνται λόγω του ότι πλέον πληρώνουμε ασφάλεια για τι καλλιεργίε μα που νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Επειδή. Ναι, ναι, ναι την άλλη σίγουρα κάτι είναι να γίνει. Τουλάχιστον <στηνήσε> υπάρχει γίνει. Ναι, υπάρχει τούτη ασφάλιση. Εσύ που ε... μοιράζει ο ρίσκο και ο σπάντων. Το... Τουλάχιστον. Ε, ακόμα αν είχα ε, σημαντικέ ζημιέ ah. που να χρειαστεί okay. να... να, κάνω τη σίγουρα οτιδήποτε. Ε, Τι νόμπε να ήθελα παραπάνω, λίγο λέω όχι τόσο οικονομική βοήθεια, όσο ε, καλύτερη εξυπηρέτηση, να την πω, που έχεις κρατικές υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα, ή oh. το πιο καλό <laughs> consolidation των υπηρεσιών. Αναμεταξύ τους. Έχω να κάνω, ας πούμε, με χτινατρικές υπηρεσίες, τη Μαγιοργίας και, 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 τον ΚΟΑΠ, των Κυπριακών Οργανισμών, Αρωτικών Πληρωμών. Και πολλέ φορέ χρειάζομαι μια βεβαίωση ότι είμαι στα μητρώα τη μια υπηρεσία και η λόγω βεβαίωση πρέπει να πάει σε μια από τι άλλε δυο. Και έρχονται σε μένα να κάνω τη διαδικασία ενώ μπορεί εύκολα ένα τηλεφώνημα μεταξύ των υπηρεσιών ή ένα email και ταχτοποιηθεί και το θέμα. Και πρέπει να ξεκινήσει τη τηλεφωνήματα που να σε παραπέμπει ο ένας άλλο Δεν ξέρω πρέπει να άλλο του στο podcast ε, αλλά... Γι' αυτό είσαι εδώ, δεν είναι μόνο θετικά που είναι να πούμε Υπάρχει και μια αλφα δυσκολία ειδικά στο χώρο που αποφασίσεις να είσαι Είναι το μόνο κομμάτι που... και ελπίζω να μα ακούσουν και που πρέπει να μα ακούσουν Άρα παραπάνω συνεννόηση των υπηρεσιών. Παραπάνω συνεννόηση μεταξύ του. Ναι. Ε. Και λίγο τσέρι χαρτούρα. 100% λιγότερη χαρτούρα. Πόσες φορές Λευκοσία. Τι όσο χρησιμοποιεί φάξ πλέον. Φάξ. Δεν πρέπει να συμπληρώσω έντυπο που εστάλιαν τόσες πολλές φορές μέσω φάξ και φωτοτυπήθηκαν τόσες πολλές φορές που... Το ίδιο έντυπο φαντάζομαι. Ναι, που ήταν αδύνατο να θυκευάσεις τη γράφη και να συμπληρώσει. Ναι, πλέον. Φάξ. Μπορούμε να το κάνουμε και με ένα email, με μια πλατφόρμα, yeah, να τα βάλει ο άλλος πάνω, πλατφόρμα. τα στοιχεία ah, yeah, yeah, του. Α, να το δανεικό του το. Μια απλοποιημένη πλατφόρμα. Μια απλοποιημένη πλατφόρμα που μπορείς να συμπληρώσεις εύκολα τις διάφορες αιτήσεις. Μιλώ πολλά σίγα και μακριά από το μικρόφωνο. <laughs> ναι, ξεχάνω. <laughs> ε, ναι, τούτο. Τουλάχιστον. Συνυπάρχεις με γεωργούς που είναι στο χώρο χρονιά. Συνυπάρχω, εννοείς, μοιραζόμαστε... Ε, ε, ρε παιδί μου, φαντάζομαι πρέπει να έρθεις σε επαφή. Εσύ πάρα πολλά πράγματα να μάθεις που τους... Παλιούς. Παλιούς γεωργούς, πάρα πάρα πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Ε, θέλω να προσπίθω ότι εμείς είναι, ξέρουμε καλύτερα ή κοινό που κάνουμε εμείς. Μπορεί να είναι το σωστό,

να είμαστε διατεθειμένοι να φάμε οτιδήποτε άλλο, αν δεν είχαμε γαραντή ότι είναι ψεγάστηκε ή είναι παρθήκαν τέλο πάντων τα ούλα τα κατάλληλα μέτρα για την παραγωγή κοινού του λαχανικού ή οτιδήποτε είναι τέλος πάντων μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας. Όμως, όπως είπα πριν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από του παλιού γεωργού. Και... Ναι, πολλά συχνά πυκνά ζω στη συμβολή του, ειδικά από τη... κάτω από την, περιο... από την περιοχή κάτω, επειδή έχει 30, 40, 50 χρόνια από το κάνουν, σίγουρα κάτι ξέρουν. Ζητούν τη δική σου. Ε, φυσικά. Δεν <laughs> <laughs> μου ξέρω εγώ. Ε, σωστά. Του Δημητσί, δεν μου ξέρω. Ε, ε, έχουμε έναν κοινό φίλο, που μου έκανε εντύπωση πριν αρκετό καιρό όταν είχα πάει, ο οποίο τσετζίνο αγαπά πολλά τη γη, είναι πολλά κοντά στο γη. Ένα okay. ασχολείται εξ ολοκλήρου με τη γη, σαν εσένα. Okay. Αλλά έτσι μου έκανε εντύπωση τότε που είμαστε μαζί με τους γονείς του γονεί του και τα λοιπά. όταν ανοίξαμε τον το κεφάλαιο, ξεκινήσε να μα λέει το πόσο θέλει να ασχοληθεί. Βρίσκεται έναν απίστευτο μπλόκο που του ίδιους τους γονείς, οι οποίοι, by the way, ασχολούνται με τη γη. Και ξαφνιάστηκα πάρα πολλά, γιατί συνήθω, ε, συνήθως, εντάξει, ε, περιμένει σε ένας γονιός να είναι υποστηρικτικό, να σου πει ναι με τα σίγια. Όταν το εφίλτραρα, μετά από αρκετέ μέρε, σε συνειδητοποίησα ότι δεν το κάνουν είναι επειδή θέλαν να τον κόψουν που το να κάνουν το πράγμα. Έκαναν το επειδή μάλλον έξεραν ακριβώς τις δυσκολίες που έχει το να ασχοληθεί κάποιος με γη. Δεν ε, ε, ξέρω αν εσύ... Εν είπα κελάες τούτοι οι άνθρωποι που είναι μόνο κακό. Ενώ μες στο νου έχουμε την παγιάντη κελέ λέμε μόνο κακό. Ε, κάποιες φορές θέλουν απλά να μας ρίξουν ένα δίχτυ ασφάλειας. Και δεν ε, ξέρω εσύ αν είπες μου πριν τα εξηγονείς σου ε, να ασχολούνταν με τη γη, αλλά... Ήβρες άλλους άνθρωπους στον δρόμο σου που σου είπαν Ρε Μιχάλη, με το κάνεις, ας πούμε. Και εμείς περνούμε δύσκολα. Καταρχά να πω καταλάβω γιατί... Γιατί περνούν δύσκολα, γιατί περάσατε δύσκολα, γιατί οι γονείς του συγκεκριμένου φίλου μας... Για σου φίλε μας, ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρεις ποιος είσαι. Προσπαθήσαν... Ή να τον αντικόψουν, να τον... Βασικά, είναι να τον αντικόψουν λίγο επειδή κανένα δεν θέλει νομίζω για τα παιδιά του να δουλεύουν 12 με 16 ώρε την ημέρα με στον ήλιο, με στη βροχή, με το κρυάδα, και στο τέλο τη ημέρα να, να μην αμείβεται αρκετά για τη δουλειά που κάνει, ή πάμε πιο πίσω να χάνει όλη του την παραγωγή μια χρονιά λόγω των κυρικών συνθηκών. Οπότε πολλά, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα στον τον τομέα χρόνια είναι πολλά λογικό να τους συμβουλεύουν να μεν να μεν το γάμι, να μεν θέλουν τέλο πάντων που τα τους να θεσσαγωγικά να, να, δυσκ, να υποφέρουν, να δυσκολευτούν καλύτερα με τον, τον τρόπο ε, Εγώ δεν πολύ κόσμο στο δρόμο μου που να μου πει μεν το κάμεις Κάποιοι που εδοκιμάσαν να να με αντικόψουν λίγο ενώ δεν απλά σημασία όχι κακόβουλα απλά προσπαθούν να εκφράσουν τις δυσκολίε που έχει το επάγγελμα όμως επειδή ενδιαφέρει με το diversification ε, κάτω από το, το την ομπρέλα της Γιώργου ούτως ώστε να, να, να μειώνει το ρίσκο σου. Οπότε αντί να χρησιμοποιώ όλη μου τη γη για να κάνω κάτι συγκεκριμένο, πάμε ξανά πίσω στην πατάτα, μόνο πατάτα, χρησιμοποιώ τη γη μου για να κάνω 5, 10, 20 διαφορετικά enterprises, κάτω από την ομπρέλα που είπα πριν, μειώνοντα έτσι το ρίσκο, και επίσης κρατάμε πιο Έχω ε, ε, τον ενδιαφέρον μου μόνο mm. τον τρόπο. Κάνω συνέχεια κάτι καινούργιο, μαθαίνω συνέχεια κάτι άλλο. Mm -hmm. Που εντάξει, είναι πάντα εύκολο, επειδή δεν μόνο η παροιμία, παπάς, πολλές, πολλές, πολλές εκκλησίες, ε. της μιας γελάτης. Είναι... <συσχελίσεις> ε, είμαι λίγο πίσω από πρόγραμμα φέτο <συσχελίσεις> σε διάφορα πράγματα, σε από τις μελίσσες, σε από τα φυτέματα, αλλά νομίζω... Ενώ τα προλάβω. Τα προστοζήν φκαινούν. Τα προστοζήν φκαινούν έξω πολλούς εκατομμυριούχους ή ευρωγικούς. Δεν ήξερα ούτε ο κανέναν Έλον Μάσκ της γης ακόμα αν τον έβρω να σου το φέρω. Είναι ο Μπιλ Γκέιτς που είναι ο μεγαλύτερος Ιδιοκτήτη αγροτική ζωή στην Αμερική, αυτή τη στιγμή. Εσύ και αγροτική γη, δεν τον κάνουν όλα. Ε, τα τον νομίζω, από το μεγάλο ιδιοκτήτη αγροτική ζωή συγκεκριμένα. Ελπίζω Εκεκριμένη. να την αξιοποιεί κατάλληλα. Πίσω στην ερώτησή σου. Για ε. τα προστοζή. Ναι. Αν ευκαινούν τα έξοδα σου, φαντάζομαι συγκριτικά με το προηγούμενο σου επάγγελμα, είναι διαφορετικά σίγουρα τα πράγματα, αλλά. Δύσκολο χώρο εκ των πραγμάτων, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να βγάλει σε κάποια λεφτά για να μπορεί να συντηρήσει και να συντηρήσει τη γη σου και τα προϊόντα σου. Ε, νομίζω ξεκινήσω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν στην παραγωγή. Και προσπαθώ τα τελευταία δύο χρόνια να τελειοποιήσω την παραγωγή μου. Όμω στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να έχει μόνιμο σταθερό πελατολογείο που σε εβδομαδιά σε μηνιαία βάση να έρχεται σε εσένα ή να πιένει στους μεταπολιτές, πάντων, να σε στηρίζουμε, να φτιάξουμε τα προϊόντα σου. Έχεις πελατολογιών; εξήγησης. Έχω πελατολογιών. Εξ... Ξεκίνησες να έχεις. Ξεκίνησα να έχω, όμως είναι άρκετο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον το διπλάσιο. Όταν λέμε πελατολογιόν εννοείς σούπερ μάρκετ. Ή ακόμα και σε εμά απευθεία, όχι μόνο. Όχι απαραίτητα μεταπολιτέ. Α, μπορεί να είναι απευθεία. Εκατόντε λοιπόν, εκατό. Ή μπορεί okay. να χτίσει εμά από κάτι που είναι στη στιγμή να πιάσει ό,τι θέλει. Για να χτίσει τον το πελατολόγιο, ζήτησε κάποια βοήθεια, αν ξεκίνησε μόνο σου, ήξερε πώ να το κάνει, mm. πού να αποταθεί. Ξεκίνησα από τον κύκλο μου. Και μετά προμόσιο μέσω των social media και το word of mouth για την ώρα. Που δουλεύει και στην Κύπρο, φαντάζομαι. Αρκετά θεωρώ και ελπίζω ότι αν δει ο κόσμο ότι το που κάνουμε είναι πολύ διαφορετικό που όλου του άλλου είναι πολύ διαφορετικό είναι ακόμα και που το commercial organic. Δεν δηλαδή, είμαστε απλά μια. Δεν είμαστε απλά ένα βιολογικό αγρότη, είμαστε κάτι παραπάνω. Πάμε beyond το organic. Ε. Ενδιαφέρει μα πάρα πολλά η ευημερία των ζώων μα, τα που γεια συνεκριμένα και μελισσέ. Και οι, οι πρακτικέ που χρησιμοποιώ, προσπαθώ πάντα να συνάδουμε με τι αρχέ τη υπερμακουλτούρα όσο γίνεται, που πάρα πολλοί κόσμο στον τομέα μα είναι διατεθειμένο να περιμένει πέντε χρόνια μέχρι να έτοιμη η γη του να μπορεί να παράξει τα λαχανικά για παράδειγμα που θέλει στο, στο βαθμό ή στην ποιότητα που θέλει χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων. Εσείς πολύ υπομονή σημαίνει. Του γαδάρου. <laughs> <laughs> και εσείς και πολύ αγάπη για το τον που κάνει. Ε, Δεν θα το κάνουμε να διαφορετικά. Ναι. Ε, Μιλά με τόση αγάπη. Έτσι για το τούτο που έχτισε μόνο σου, αλλά για τη φύση. Αρέσκει μου πολλά ο τρόπο που. Ευχαριστώ. Που μιλά για τη φύση. Εν, ε... πρέπει όλοι νομίζω να, να σκεφτούμαστε έτσι. Ε, ναι, έπρεπε. Επειδή, ή πρέπει. Επειδή κάπου είναι ένα. Όπω βλέπει κάθε χρόνο τα καιρικά φαινόμενα. Έχει χειρότερα. Έχει πιο δε... ακραία. Τα και... αποτελέσματα το των δικών μα των mm, πράξεων που Ακριβώ, θα σταματήσει τούτο. Μιχάλη, mm. Ε... με στον κορονοϊό, mm. σε, πώς πώ το εβίωσε εσύ επαγγελματικά, ε, Αλλάξαν πράγματα, είσαι χρόνο ξέρω, να δοκιμάσει τίποτε άλλο. Ε... Η καθημερινότητα μου δεν άλλαξε καθόλου. Mm. Επειδή από το πρωί ω τη νύχτα θεροπλάσμα, anyway. <laughs> Οπότε για <laughs> <ya> τον κορονοϊό είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις. Είμαι σε σταθερή καραντίνα, Λαλή. Σταθερή καραντίνα. Αρέσκει μου κιόλας. Ακούω podcast όλη μέρα. Α, ωραία. Να ακούω το δικό σου τώρα. Youth Inspire, να συντονίζεσαι. Είμαι ο δεύτερος καλεσμένος. Είσαι. Ο. Είσαι το δεύτερο μας επεισόδιο. Ο oh, The Honor. ναι, τώρα να ακούμε και Youth Inspire, καλόντισε Ε, Οπότε, ναι, η καθημερινότητά μου δεν άλλαξε καθόλου. Ε, το θέμα... Ούτε το θέμα των πωλήσεων άλλαξε ιδιαίτερα. Πρέπει να είμαι ειλικρινής με το θέμα των πωλήσεων. Ίσως... ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει με παραπάνω. Μπορεί ναι. να ακουστεί περίεργο. Αλλά αν σκεφτείς ότι οι πωλήσεις μας στέλνουν μέσα, πέσαν 50%, ναι. τον τελευταίο μήνα, ένα μισή μήνα, είναι πώ μια μικρή. μπορεί να ακουστεί πολύ εγωιστικό, δεν θέλω να να ακουστεί καθόλου εγωιστικό, oh, αλλά πώ μια μικρή <συστασί> <συστασί> βιολογική μονάδα <μες> <συστασί> τη, μέσα στην μέση των επηρεάζεται από τον πόλεμο. Για να καταλάβουμε και πόσο αλληλένδετα ενούλα μεταξύ τη πραγματικότητά μα και πόσο εμεί είμαστε αλληλένδετοι. Και τώρα επηρεάζομαστε και από την ακριβή του πετρελαίου και το σιδηρό. Οπότε προσπαθώ να μην αυξήσω την τιμή των προϊόντων μου. Επειδή... Θα να σου το πω, ε, αναγκαστικά φαντάζομαι αυξήσεσαι και την τιμή των προϊόντων. Δεν την αυξήσα καθόλου για την ώρα. Εν έχει τούτο έτσι κόστος για σένα <laughs> Τεράστιο, τεράστιο, αλλά αυτό την αυξήσω. Ε, προτιμώ να προσπαθήσω να βρω τρόπους να, να μειώσω τα κόστα μου ή να προσπαθώ να παράγω παραπάνω φαΐ για τις κόδες μου ο για παραδείγμα. Εχθέ είχα μια συνάντηση με έναν παιδί που δεν υπάρχει ένα μοχό του που ετοιμάζει ένα νέο project. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για τούτο, αλλά έχει να κάνει με το sustainability και με την παραγωγή. Ε, Νομίζω καλύτερα ε, να μην πω παραπάνω πράγματα. να μα δώσει ε, τα στοιχεία του, να το φέρουμε εδώ Να, να <laughs> μας τα πει μόνο του. Είχαμε μια πολλά ώρα συζήτηση με τον Κυριακό. για να συνεργαστείτε, εννοεί. Ή... Εσύ... Για, ανταλλαγή ιδεών, α πούμε. Τι για συνεργασία, για αλλά, ιδεών, και για συνεργασία, και για ιδεών, αλλά και να μην συνεργαστούμε που είναι ενός... ε, ένα σε ενδιαφέρει να βοηθήσει του άλλου νέου να ασχοληθούν με τη γη. Ναι, 100%. Επειδή ο στόχο είναι να ημ, να γεμώσει ο Κύπρο, να γεμώσει ο κόσμο με μικρέ βιολογικέ μονάδε που να. Έχουμε το περιθώριο, ναι, ναι, ω Κύπρο. 100%. 100 επειδή εισάγουμε πάρα πάρα πολύ μου το φαϊ μα ακόμα. Εισάγουμε πάρα πολύ φτηνό φαϊ. Σε έχουμε πάρα πολύ πλαστικό φτηνό φαΐ

<laughs> ε, ε, όχι, ακόμα θα τελειώσουμε. Ε, <laughs> 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 ε με ήδη, ελέος. Ναι, μου άρεσε και να να, να... να, μιλώ πολλά, αλλά <laughs> πιάνει με έτσι φλιαρία κάπου. Ε, είναι επειδή μιλά για εκείνον που αγαπά. Το σημαντικό. Το γεγονό ότι είσαι νέο γεωργό, ε, ξέρω εγώ, είσαι επίπτωση στο ότι στο πώ συστήνεσαι στον κόσμο, και αν είσαι έτσι διάφορα σχόλια και συνήθως όχι θετικά ή ενθαρρυντικά ε... ας πούμε. Προσπαθώ να καταλάβω η δική μας γενία πώς το αντιμετωπίζει. Ναι. Νομίζω μόνο ενθαρρυντικά σχόλια πιασαμεχρι στιγμής. Επειδή είναι πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να καταλαβω η δικη μας γενια πω το αντιμετωπιζει νομιζω μονο ενθαρρυντικα σχολια μέχρι στιγμή. επειδη ειναι παρα πολλοι κόσμο που θελει να αλλαξει επαγγελμα και και να θέλει να κάνει κάτι άλλο που γουστάρει και να έπρεπε να το κάνει. Οπότε νέο ναι, και να τα θετικά σχόλια. Είναι που θέλω παραπάνω θετικά σχόλια. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, κάτι που θέλει να. εντάξει, εννοείται. Θέλουμε πελάτε, όσοι μα βλέπετε, όσοι μα ακούτε. Εδώ ο Μιχάλη, Nomad Farm. στα social media. No -match Farm. Βρίσκουμε τον. Χτυπούμε τηλέφωνο. Τέλο. Λοιπόν, ε, να γίνουμε ένα stop shop σύντομα. Α, αλήθεια. Ναι, να, παράγουμε σχεδόν όλη την ανθρώπινη δίαιτα. Που λαχανικά με χρυδατάθρακε και ζωική και με πρωτενη. Πε μου τα μελλοντικά τον σου σχέδια. Μια και ανοίξαμε τούτον το. Μελλοντικά σχέδια. Να ήθελα πάρα πολλά να κάνω ένα μικρό συσκευαστήριο. Επαγγελματική κουζίνα. Που να μπορώ να συσκευάζω το μέλι μου. Το μελίνο τώρα μόνο σε οικογένεια φίλου μπορούμε να το διαθέσουμε, επειδή ακόμα έχω συσκευαστήριο. Α, είναι συσκευασμένο. Ναι, θα το βρείτε σε κατάστημα για παράδειγμα. Α, Μόνο τα βγάλω να βρείτε για την ώρα. Ναι, θέλω να αυξήσω την παραγωγή λαχανικών και την ποικιλία λαχανικών που κάνω. Θέλω να πιάσω ένα βαν, να μπορούσα να κάνω εύκολα. Να κάνω και άλλα προϊόντα που να από τώρα στο podcast με τα προϊόντα, με τα επίσημα προϊόντα. Εννοώ. Έχουμε έχω πολλά σχέδια, πολλά πλανά πλα, τούβλο, τούβλο, ένα-ένα. Εύχομαι να τα πραγματοποιήσεις. Αν πάω στα 100, μπορεί. Ένα <laughs> 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 πάει, ένα πάει, ένα πάει. να με να αντράξουμε και να μιλήσω για ε, μ, κάτι θετικό με το οποίο θέλεις να κλείσουμε για όσους και όσε θα μα δουν και θα μα ακούσουν. Ε, αν θέλει να κάνει να αλλάξει τη ζωή σου, κάμε την τώρα με περιμένει άλλο. Ε, όσο δύσκολο και αν είναι, ε, απλά με ακούει του naysayers καμέτο. Είναι ε, 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 πολλά κλίσια, αλλά ναι, η ζωή είναι πολλά μικρή, ναι. Είναι. Κάμε το μου που γοστάρεις. Και... Να ευχηθώ για το καλύτερο. Να σου ευχηθώ και εγώ. Το, το καλύτερο, ό,τι καλύτερο βασικά. Ε, να σου ευχηθώ και εγώ για το podcast. Καλή αρχή. Πώς σε προέκυψε το μέξι? Ε, Διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτο Νεολαία. Okay. Επειδή μ, ανάμεσα σε άλλε ιδιότητε ε, είμαι και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία, οπότε ασχολούμαι πολλά μετά τα τη νεολαία μα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήθελα να κάνω κάτι για να μ, εμπνεύσουμε άλλους νέου. Okay. Διότι με τη συναναστροφή με νέου κατάλαβα ότι εστραντήσαμε λίγο. <laughs> ε, δεν είναι μόνο η πανδημία, νομίζω ήταν, ε, είναι και άλλα πράγματα γύρω μα που δεν μα αρέσκουν. Mm -hmm. Και ναι, είπα να κάνω το πράγμα να περάσει κόσμο δαμέ, ο οποίο ε, έχει να μοιραστεί κάτι ουσιαστικό και κάτι αληθινό και πραγματικό μαζί μα, εκτό που θεωρίε. Okay. Ε, ναι, και ο στόχο είναι εντάξει. Και στο ένα να μα δει ή μια. Ε, και αν καταφέρουμε να πείσουμε και έναν ότι ρε παιδί μου, Μπορεί να αλλάξει πράγματα. Έκανε διαφορά. Ε, για μένα ναι. Οπότε έτσι προέκυψε και έτσι προέκυψε mm. και εσύ. Οκ. Okay. Γιατί Πολά... είσαι ένα από του ανθρώπου που ξέρω πόσο μεγάλο άλμα και στροφή είναι έκαμε. Ε, και θαυμάζω το πάρα πολλά γιατί είναι εύκολο να αλλάξει τη ζωή σου από μια μέρα στην άλλη. Και πόσο μάλλον να χτίσει κάτι μόνο σου και να το κυνηγά και να το βουράσει και να το αγαπά και να το φροντίζει. Κάμουν του ούλα. Καμίστα τα ούλα και ελπίζω να το θυμάσαι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Ε, μεγάλη μου χαρά. Και δική μου. Στο υπανιδί Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ Μιχαλή μου. Καλή συνέχεια. Και σας ευχαριστούμε και εσάς που μας είδατε και μας ακούσατε.